Πρόσωπα. Μια εκπομπή που έχει σκοπό να φιλοξενεί εξέχουσες προσωπικότητες της ΚΟ. Αυτή τη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον μαέστρο. Τον δικό μας μαέστρο, τον μαέστρο που πέρασαν από τα χέρια του παιδιά, γενιές και πάρα πολύ μουσική. Ο λόγος για τον κύριο Θανάση Πουλιού, ο οποίος θα μας μιλήσει για όλους, για όλα, αλλά πάνω απ' όλα θα μάθουμε λίγα πράγματα για την ζωή του. Πώς ξεκίνησε και πώς έφτασε να είναι ο μαέστρος της καρδιάς μας. Καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανούλα. Είναι μεγάλη χαρά μου μια μαθήτριά μου να μου παίρνει συνέντευξη και να περιγράφει όλη την πορεία μου και τη ζωή μου. Είναι μεγάλη μου τιμή εμένα, γιατί όπως είπατε είμαι μαθήτριά σας από το δημοτικό. Έπαιζα και εγώ σαξόφωνο στη φιλαρμονική, μια φιλαρμονική που μεγάλωσε πολλά παιδιά. Πριν όμως πάμε στα της φιλαρμονικής, θα ήθελα λίγο να μάθω πώς μεγαλώσατε. Πώς ήταν τα παιδικά σας χρόνια. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν βρισκόμαστε και εδώ στην καζέρμα που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Ακριβώς. Και έχει βγάλει και πολλά ταλέντα. Παντού. Στην πολιτική, στον καλλιτεχνικό χώρο. Αυτό εδώ λοιπόν το δωματιάκι ήταν η αυλή του σπιτιού μας, η οποία ο θείος ο Πέτρος, που ήμασταν και συνομήλικοι και φίλοι, στη γειτονιά εδώ παίζαμε, μου λέει πήγε να πάρεις υλικά και να το φτιάξουμε, να το ακλείσουμε και έτσι θα μπορείτε να κάνετε τις πρόβες σας. Εδώ λοιπόν ερχόταν τα αδέρφια οι Ανδρουλίδες, ερχόταν ο Νότης ο Σφακιανάκης, εδώ κάναμε τις πρόβες, εδώ δημιουργούσαμε μετά τη Χούντα, μετά από εκείνη την άσχημη περίοδο. Μαζευόμασταν εδώ τα παιδιά, μαζευόντουσαν όλα τα παιδιά της γειτονιάς απ' έξω στο παράθυρο, γιατί άκουγαν μουσική και ήταν κάτι πρωτόγνωρο για τη γειτονιά. Από εδώ λοιπόν ξεκίνησαν οι Happy Club, καταρχάς το πρώτο rock συγκρότημα που είχαμε στην ΚΟ. Πώς ήταν τα παιδικά σας χρόνια, εύκολα? Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα στην Αυστραλία. Ήρθα εδώ όταν ήμουν 9 ετών. Στην Αυστραλία, ενώ υπήρχε μία άνεση στη ζωή μας, στον καθημερινό βίο, είχαμε ένα μεγάλο σπίτι με τεράστιες αυλές κλπ, ήμασταν κλεισμένοι μέσα στο σπίτι. Ερχόμενοι εδώ, ξαφνικά αρχίζει η ελευθερία. Να παίζεις όλη μέρα στη σαλάνη, στις καζέρμας, να πηγαίνεις μόνος σου στη θάλασσα να κάνεις μπάνιο και να γυρίζεις. Δηλαδή θυμάμαι τη μητέρα μου να μας φωνάζει μόνο το μεσημέρι για φαγητό και το βράδυ, αν διαβάσαμε ή δεν διαβάσαμε. Οπότε ήταν πάρα πολύ ωραία τα παιδικά μας χρόνια. Υπήρχε κάποιο μικρόβιο και θελήσατε να ασχοληθείτε με τη μουσική? Το είχατε καταλάβει σε ποια ηλικία? Λοιπόν, ερχόμενοι από την Αυστραλία, ήταν καημός του πατέρα μου να μάθω ακορντεόν, γιατί δεν μπόρεσε να μάθει αυτός. Και έτσι όταν κάναμε μία στάση 3 μέρες στην Ιταλία με το καράβι που ερχόμασταν, μου πήρε ένα πανάκριβο Πάολο Σοφράνι, ένα πανάκριβο ακορντεόν, και αυτό ήταν το πρώτο έναυσμα. Αλλά τον πρώτο καιρό είχα πάει στους προσκόπους και μία μέρα πέρασε από μπροστά μου η φιλαρμονική του Δήμου της ΚΟ. Και όπως βαστούσα ένα σημαίακι, το αφήνω και αρχίζω και τους ακολουθώ και πήγα μέχρι το χώρο της φιλαρμονικής, στον πρώτο μας χώρο, στην Βασιλέως Γεωργίου, και είδα που ήταν. Έρχομαι λοιπόν στη μητέρα μου και της λέω θέλω να μου πας εκεί. Με πάει το απόγευμα. Σε ποια ηλικία? 9 ετών. Με πάει λοιπόν το απόγευμα στον δάσκαλο και είπε ο δάσκαλος ότι επειδή είναι μικρός και επειδή είναι και πολύ αδυνατούλης, ας τον 1-2 χρόνια να πάει 10-11 χρονών και ξαναφέρτονε. Την άλλη μέρα δεν πήγα σχολείο. Έκλαιγα όλη μέρα και λέω εγώ θέλω να πάω εκεί. Οπότε με ξαναπάει αναγκαστικά την επόμενη μέρα και λέει εντάξει θα τον κρατήσω, και εκεί που θέλει ένα χρόνο ρε παιδί μου, 1,5, κάποιος παίκτης να αρχίσει να παίζει, εγώ θα τον τρενάρω στα 2-3 χρόνια, μέχρι να, γιατί με έβλεπε. Λοιπόν, σε 6 μήνες μου έραψε στολή και ήμουνα έξω και έπαιζα.
και πότε αποφασίστηκε. Όλη μέρα ήμουν εκεί, συγγνώμη που σε διακόπτω. Δηλαδή, όλη μου την ημέρα σχολούσα, ερχόμουν, έτρωγα, πετούσα τη τσάντα και πήγαινα στη φιλαρμονική. Και ερχόταν ο πατέρας μου όταν νύχτωνε πλέον να με πάρει με το ζόρι να φύγω από εκεί. Εγώ μιλώντας, θα ήθελα λίγο να προχωρήσουμε για να κατευθυνθούμε και στα υπόλοιπα μέρη που έχουμε να πάμε. Πότε αποφασίσατε ότι θέλετε αυτό το πράγμα να το κάνετε επάγγελμα? Θέλω να γίνω μουσικός. Αυτό το μικρόβιο, όπως το είπες, ήταν από πολύ μικρή ηλικία. Όπου πηγαίναμε, σε όποιο νυχτερινό κέντρο, ταβέρνα, υπήρχαν μουσικοί, εγώ δεν έτρωγα. Το βλέμμα μου καρφωνόταν εκεί και έλεγα αυτό θέλω να γίνω, αυτό θέλω να γίνω. Δηλαδή υπήρχε μέσα από πολύ μικρή ηλικία, από πολύ. Δηλαδή και πηγαίνοντας στο γυμνάσιο, πολλές φορές θυμάμαι να λέω στους καθηγητές μου να μου λένε γιατί δεν διάβασες ιστορία και να τους λέω μα εγώ θα γίνω μουσικός, δεν με ενδιαφέρει ούτε η γεωγραφία ούτε η ιστορία. Εγώ ήθελα να γίνω μουσικός. Και τι κερδίζατε μέσα από τη μουσική που το νιώθατε τόσο έντονο ότι αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου? Ένα κόσμο που δυστυχώς όποιος δεν έχει ασχοληθεί με τη μουσική δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Ένα άλλο κόσμο, τελείως διαφορετικό. Ένα κόσμο που όταν κάτσεις πάνω σε ένα όργανο, είτε είσαι στεναχωρημένος, είτε είσαι χαρούμενος, δηλαδή οποιοδήποτε συνέστημα κι αν έχεις, εκείνη τη στιγμή μπαίνεις κατευθείαν στον κόσμο της μουσικής και δεν υπάρχει τίποτα άλλο γύρω σου. Τίποτα. Υπήρχαν δυσκολίες όλο αυτόν τον δρόμο? Πάρα πολλές. Καταρχάς είχα δυσκολίες από τους γονείς μου. Ο πατέρας μου ενώ ήθελε να μάθω μουσική, όταν του ανακοίνωσα ότι θα κάνω το επάγγελμα του μουσικού, μου λέει παιδί μου πώς θα ζεις στην οικογένειά σου. Θα πηγαίνεις σε ένα γάμο κάθε ένα μήνα, έτσι θα παντρευτείς, να κάνεις παιδιά. Και του έλεγα θέλω να γίνω δάσκαλος. Θέλω να γίνω δάσκαλος και να διδάσκω παιδιά. Δηλαδή υπήρχε έντονα αυτό μέσα μου. Εξακολουθούσε να μην το καταλαβαίνει. Μου λέει δεν με ενδιαφέρει, θα τελειώσεις το λύκειο και από εκεί και πέρα κάνε και μία άλλη δουλειά. Να εξασφαλίσεις. Λοιπόν, να εξασφαλίσεις. Γίνε ας πούμε ένας λογιστής και να σας πω και ένα άλλο περιστατικό. Μόλις τελείωσα το λύκειο, είχε ανοίξει εμπορική τράπεζα και έπαιρνε υπαλλήλους με ένα πολιτήριο λυκείου. Με στείλανε λοιπόν, μου καταθέσαν τα χαρτιά στη Ρόδο, να πάω να δώσω εξετάσεις. Για να δουλέψετε στην τράπεζα? Για να δουλέψω στην τράπεζα. Εγώ τους είχα πει ότι δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου να κάθομαι σε ένα ταμείο και να μετράω λεφτά. Δηλαδή αυτό θα κάνω σε όλη μου τη ζωή? Δεν. Λοιπόν, δεν σας τέριαζε. Με τίποτα. Έπρεπε να δημιουργώ. Λοιπόν, φεύγω, πάω στη Ρόδο, έκατσα 2-3 μέρες, έφαγα τα λεφτά που μου δώσαν οι γονείς μου, δεν πήγα ποτέ να δώσω εξετάσεις, γυρίζω τη Δευτέρα και τους λέω βγήκαν τα αποτελέσματα και δεν πέρασα. Ας πάω τώρα στο 2 και όταν ξαναπροκηρύξουν τις θέσεις μπορώ να πάω να δώσω εξετάσεις. Και βέβαια αυτό το είπα πριν από... δηλαδή πριν πεθάνει ο πατέρας μου κάποια στιγμή ναι, τους αποκάλυψα ότι ξέρεις για να μην το κουβαλάω μαζί μου να ξέρετε ότι τότε πήγα, δεν πάτησα καν να δώσω εξετάσεις, απλά έφαγα τα λεφτά 2-3 μέρες και γύρισα. Είστε μια μουσική οικογένεια, έχετε 3 υπέροχα παιδιά τα οποία και τα 3 με κάποιο τρόπο ασχολούνται με τη μουσική, είτε ερασιτεχνικά είτε επαγγελματικά. Πιστεύετε ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο η δική σας δουλειά σε αυτό? Ναι, σίγουρα. Βέβαια, ο Λευτέρης, ας ξεκινήσουμε από το Λευτέρη, είχε δείξει από μία ηλικία 5-6 ετών ότι είχε και το ταλέντο. Γιατί δεν είναι μόνο να βλέπεις τον μπαμπά σου να παίζει μουσική. Πρέπει, δηλαδή πιστεύω ότι και τα 3 μου παιδιά είναι ταλαντούχα, έτσι το λέω πολύ ταπεινά. Το έδειξε η πορεία τους έτσι κι αλλιώς. Χαίρομαι που ακολουθούν ένα μέρος από τα αχνάρια μου, δηλαδή να είναι υπεύθυνοι, να είναι σοβαροί σε αυτό που κάνουν, να βάζουν βάσεις πάντα για να δημιουργήσουν και να βγει και το καλό αποτέλεσμα. Αλλιώς ό,τι κάνεις πρόχειρα δεν θα έχεις και το σωστό αποτέλεσμα. Ο Λευτέρης λοιπόν από 5-6 χρονών, εγώ πήγαινα στο πιάνο και έπαιζα ένα κομμάτι ή κάτι και φεύγοντας πήγαινε από μόνος του με τα δαχτυλάκια του και μου έκανε μεγάλη εντύπωση που πατούσε σωστές νότες. Δηλαδή, δίχως να ξέρεις μουσική, είναι πολύ δύσκολο. Θα πας και θα αρχίσεις να παίζεις σαν παιχνίδι. Και μετά, βέβαια, η πορεία του έδειξε ότι
Πήρε και αυτό στα χνάρια τα δικά μου, δηλαδή μου ξεκαθάρισε από την αρχή, όπως μου ξεκαθαρίζει τώρα και ο Κάρολος. Του φέρατε αντιρρήσεις. Όπως έκανε ο δικός σας πατέρας, λοιπόν, επειδή έχετε δουλέψει σε ένα συγκεκριμένο επάγγελμα, οπότε ξέρετε και τις εύκολες στιγμές. Ενώ όταν θελήσατε να γίνετε μουσικός, είχατε και λίγο άγνοια το τι συμβαίνει. Ακριβώς. Αυτό το αποκτάς μετά όταν μπεις πραγματικά στη νυχτερινή ζωή, δεις τι υπάρχει πίσω από όλο αυτό το ωραίο που βλέπει ο κόσμος, ας πούμε, υπάρχει πολύ μαύρο. Ο Λευτέρης νομίζω ότι γλίτωσε λίγο. Δηλαδή οι εποχές οι δικές μου, όταν δουλεύαμε στα μπουζούκια είτε στα night club, υπήρχε μεγάλη σκοτεινιά από πίσω και αν ήσουν λίγο επιρρεπής μπορούσες πολύ εύκολα να μπλέξεις. Οπότε ο Λευτέρης, ξεκινώντας πιο σωστά, με ένα πατέρα ο οποίος απλά τον καθοδηγούσε στο ότι ξέρεις θες να πάρεις αυτό το πτυχίο, ωραία, έπαιρνα τον καθηγητή μου και μου έλεγε «Α, να τον πας σε αυτό το οδείο, με αυτόν τον καθηγητή να κάνει που είναι ο καλύτερος». Δηλαδή μόνο εκεί. Όλο το υπόλοιπο πακέτο το ανέλαβε μόνο στο Λευτέρης. Δηλαδή δεν μ' άφησε καν να τον προτείνω. Μπορούσα να πάρω το Νότι, ας πούμε, και να του πω «Ξέρεις Νότι, να έρχεται ο Λευτέρης κάθε Παρασκευή Σάββατο να παίζει, να βγάζει ένα χατζηλίκι». Καθόλου, καθόλου. Δεν ήθελε καμία ανάμειξη και δεν έχω αναμειχτεί καθόλου στην πορεία του. Θέλατε όμως να ασχοληθεί με τη μουσική? Ναι. Δεν του έφερα αντιρρήσεις, δηλαδή του τύπου πώς θα ζήσει, τι θα κάνεις κλπ. Απλά ήθελα να ακολουθήσει τη σωστή οδό. Δηλαδή να έχει πολλά εφόδια, να σπουδάσει καλά τη μουσική, διότι εγώ δεν μπόρεσα να τη σπουδάσω έτσι όπως θα ήθελα. Ναι, το καταλαβαίνω. Το δεύτερο μου πτυχίο το πήρα αναγκαστικά, επειδή ήθελα να μπω στο χώρο της φιλαρμονικής και έπρεπε να έχω ένα δεύτερο πτυχίο ενοργάνωσης, οπότε στα 40 μου ξεκίνησα και πήγαινα κάθε εβδομάδα στην Αθήνα για 2 χρόνια για να πάρω το πτυχίο. Ενώ ο Λευτέρης σπούδασε 1 δεκαετία, έχει πάρει 5 πτυχία άριστα παμψηφί, δικτυώθηκε καλά στην Αθήνα, έκανε μία πορεία αυτά τα 10 χρόνια. Ποιο είναι εκείνο το πράγμα που είστε πιο περήφανος από ό,τι έχετε κάνει στη ζωή σας? Ότι έχω αυτά τα 3 παιδιά. Αυτό είναι νομίζω το σπουδαιότερο. Να έχεις 3 παιδιά, να είσαι ευτυχισμένος πατέρας, τώρα είμαι και παππούς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από αυτή. Πριν λίγες μέρες δημοσιεύσατε μία επιστολή. Μία άκρος μακροσκελή επιστολή, όπου δηλώνετε την παραίτησή σας. Πολλοί τοποθετήθηκαν πάνω σε αυτή την επιστολή λέγοντας ότι δεν είναι επιστολή παραίτησης και ότι ο κύριος Πουλιώ συνταξιοδοτείται. Τι ισχύει? Ωραία. Σε ευχαριστώ που μου κάνεις αυτή την ερώτηση, γιατί και εγώ το άκουσα πολύ τώρα τελευταία. Μπορούσα να έχω συνταξιοδοτηθεί από τον περασμένο Μάιο. Είχα συμπληρώσει τα ένσημα και μπορούσα, αυτά τα ήξερε και ο Δήμαρχος εξάλλου και πριν 4 χρόνια τα είχα. Ήθελα όμως, επειδή έχω 2-3 μικρές φουρνιές, ήθελα αυτά τα παιδιά να τα βοηθήσω να τα κάνω καλύτερους μουσικούς και μετά να φύγω. Ο λόγος της αποχώρησής μου ήταν συγκεκριμένος. Τον τελευταίο καιρό δεν σεβάστηκαν τη φιλαρμονική, αυτό που έχουμε φτιάξει, και το μαέστρο της φιλαρμονικής. Και αυτός, δηλαδή ειδικά μετά την τελευταία συναυλία, το αφιέρωμα στον Νικολόπουλο, το ποτήρι ξεχύλισε και μάλιστα ήθελα να παραιτηθώ εκείνο το βράδυ. Ήθελα να ανακοινώσω στον κόσμο ότι αύριο το πρωί θα παραιτηθώ. Σας ευχαριστώ που με στηρίξατε τόσο χρόνια, που μου εμπιστευτήκατε τα παιδιά σας και δεν με άφησε σύζυγός μου. Τι συνέβη εκείνο το βράδυ, αν θέλετε, και δεν γίνομαι αδιάκριτη? Όχι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, πριν από 2 χρόνια ξεκίνησε μία κόντρα με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Βλάχου.
Αυτή η κόντρα είχε να κάνει και με τη σχέση μου με τον Νίκο τον Καναβούρα, τον συνάδελφό μου, ο οποίος, ας το αναφέρουμε και αυτό, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, για να ξέρει και ο κόσμος πώς δημιουργήθηκε αυτή η κόντρα. Ήρθε δύο φορές την ώρα που έπαιζε η φιλαρμονική του Δήμου της ΚΟ και στάθηκε δίπλα και έπαιζε ένα άλλο κομμάτι. Αυτό είναι αντιδεοντολογικό. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί δύο άνθρωποι να παίζουν μουσική και να παίζουν δύο διαφορετικά κομμάτια την ίδια στιγμή. Αυτό γίνεται μόνο οργανωμένα. Αν θέλεις, λες, θα κάνω μία συναυλία, μία συγκεκριμένη συναυλία, όπου το πρώτο μέρος θα παίξει ο ένας, το δεύτερο ο άλλος. Το οργανώνεις και είναι πάρα πολύ ωραίο. Το να παίζει η φιλαρμονική του Δήμου της ΚΟ στο παζάρι, είτε στην πλατεία Ελευθερίας, και ξαφνικά να έρθει η άλλη φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλειδών και να παίζει ένα άλλο κομμάτι, είναι ένα αλαλούμ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό προσπάθησα να εξηγήσω λοιπόν στην κυρία Βλάχου, η οποία νόμιζε ότι ο χώρος της ΚΟ είναι τσιφλίκι μου και εγώ θα απαγορεύσω στα παιδιά του Δήμου Ηρακλειδών να έρθουν να παίξουν. Αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος η εντύπωση που έχουν βγάλει. Δεν απαγόρευσα ποτέ σε κανένα τίποτα. Για να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, για να τα καταλάβει και ο κόσμος. Εμείς μπορούμε να τα έχουμε συζητήσει off the record και να τα γνωρίζω. Ναι, απλά ναι. Η δουλειά μου εδώ είναι να προσπαθήσω να τα βάλω. Δηλαδή, ουσιαστικά, ο κύριος Καναβούρας, υπάρχει, μάλλον θα το πάρουμε την αρχή, υπάρχει και μια έντονη φήμη ότι υπάρχει μια κόντρα με τον κύριο Καναβούρα. Ναι. Κόντρα, εγώ προσωπικά δεν έχω καμία κόντρα με τον κύριο Καναβούρα. Καμία, ούτε με τα παιδιά Ηρακλειδών. Ας το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Δεν έχω εγώ τίποτα να χωρίσω με τους μουσικούς του Δήμου Ηρακλειδών, ούτε τα παιδιά μου, η μουσική μου, με τα παιδιά του κυρίου Νίκου. Δεν έχω τίποτα να χωρίσω. Όμως, όταν γίνεται κάτι το οποίο είναι λάθος κατά την άποψή μου, πρέπει να φέρω την αντίρρησή μου. Η αντίρρησή μου λοιπόν δεν ήταν εάν θα κατέβει ο κύριος Νίκος Καναβούρας να παίζει στην πόλη της ΚΟ. Μπορεί να κατεβαίνει κάθε μέρα και να παίζει στην πλατεία Ελευθερίας, στο λιμάνι, όπου θέλει. Την ώρα που παίζει η φιλαρμονική του Δήμου της ΚΟ, πώς θα έρθει μια άλλη φιλαρμονική και θα παίζει ένα άλλο κομμάτι? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γίνονται μόνο οργανωμένα. Όπως σε εκείνη την κόντρα μας, ας το πούμε έτσι, πρότεινα στην κυρία Βλάχου, της λέω: πάμε να κάνουμε μια συναυλία. Μου λέει: αλήθεια το λες? Και μου δίνει και το χέρι. Έκλεισε τώρα. Πάμε να κάνουμε μια συναυλία. Να παίξω εγώ το πρώτο μέρος και αυτό το δεύτερο μέρος. Αυτό εννοώ οργανωμένα. Το να παίζει, εγώ δεν πήγα ποτέ στην Καρδάμενα την ώρα που παίζει η φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλειδών στο παζάρι ή οπουδήποτε, να πάω να στηθώ δίπλα να παίξω. Είναι ανορθόδοξο, δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Ουσιαστικά λοιπόν γίνεται αυτό. Έρχεστε σε επικοινωνία με την κυρία Βλάχου. Της εκφράζετε την αντίρρησή σας στο να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ακριβώς. Και μετά τι συνέβη? Και αποφασίζουμε όμως να κάνουμε τη συναυλία το 2021, νομίζω, στο Ρωμαϊκό Οδείο. Α, πάει τόσο πίσω. Ναι, τώρα 21, είμαστε 23. Το 21 νομίζω ότι ήταν. Το καλοκαίρι λοιπόν του 21 έχει ανακοινωθεί στο πρόγραμμα των Ιπποκρατίων ότι θα παίξουν οι δύο φιλαρμονικές μας, θα κάνουν συναυλία κλπ. Αλλά τελικά δεν ήρθε για κάποιους λόγους. Ο κύριος Καναβούρης 20 μέρες πριν με πήρανε τηλέφωνο από το ΔΟΠΑΒΣ και μου λένε δεν θα συμμετάσχει ο Νίκος και καλά θα κάνεις να μην αναφερθείς και καθόλου ότι ήταν να γίνουν δύο φιλαρμονικές και πέντε. Υπήρξε κάτι από πίσω και ακυρώθηκε? Δεν ξέρω. Δεν είναι ότι είχε γίνει κάποια συζήτηση μεταξύ. Εγώ απλά ήθελα να δείξω ότι δεν έχω πρόβλημα εγώ με τον Νίκο τον Καναβούρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εξάλλου κάνουμε διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή δεν συγκρίνομαι εγώ με τον Νίκο. Άλλα πράγματα κάνω εγώ, άλλα κάνει ο Νίκος. Δεν υπάρχει λόγος σύγκρισης. Αυτό. Ουσιαστικά λοιπόν επανέρχομαι πάλι στο θέμα, μιλάτε με την κυρία Βλάχου. Της λέτε ότι αυτό δεν είναι σωστό. Η απάντησή της ποια ήταν και πώς ήρθατε στη ρήξη και στη δημοσιοποίηση της επιστολής σας λίγες μέρες νωρίτερα? Λοιπόν, από τότε υπήρχε μία απαράδεκτη συμπεριφορά μέχρι που μπορώ να τη χαρακτηρίσω και σαμποτάζ απέναντι στη δική μας φιλαρμονική. Δηλαδή, νομίζω, αν διαβάσετε την επιστολή θα δείτε ότι αναφέρομαι σε πάρα πολλά πράγματα. Αναφέρομαι καταρχάς ότι εκείνη την περίοδο έκανα αίτηση να μου εκδώσουν ένα λεύκομα. Έχω όλο το ιστορικό και φωτογραφικό υλικό της φιλαρμονικής και ήθελα στα 60 χρόνια να κάνω ένα λεύκομα που να μοιραστεί σε όλους τους κατοίκους της ΚΟ.
δεν μου το ενέκρινε ποτέ, δεν πήρα ποτέ απάντηση. Ποτέ, καμία απάντηση. Αυτές όλες οι αιτήσεις ναι, υπάρχουν. Βεβαίως υπάρχουν, με αριθμό πρωτοκόλλου. Πάμε λοιπόν, περνάνε οι μήνες, δεν προχωράει η φιλαρμονική. Έρχομαι στην περίοδο να κάνω τη συναυλία με τη Γιώτα Νέγκα, ζητάω βοήθεια. Μου λένε όχι, μπορούμε να σου προσφέρουμε μόνο αυτά τα τυπικά, δεν μπορούμε παραπάνω, ενώ μαθαίνω και μέχρι σήμερα ότι φεύγουν κάποια μεγάλα ποσά σε άλλες συναυλίες. 600 ευρώ που ζητούσαν τα παιδιά της φιλαρμονικής για να πληρώσουν τα ειστήρια της Γιώτας Νέγκα και του ηχολήπτη κλπ. Δεν μπορούσαμε να τα βρούμε. Τέλος πάντων, υπάρχει μεγάλη απογοήτευση. Γράφω μια επιστολή προς την κυρία Βλάχου, κοινοποίηση και στον κύριο Χατζηχριστοφή και στον δήμαρχο. Για να έχουν γνώση όλοι οι φυλακές λοιπόν, να μην μπορεί κανένας να μου πει εγώ δεν ήξερα. Καμία απάντηση. Από κανέναν. Από κανένα. Και ξέρεις πολύ καλά ότι όταν ζητάς αριθμό πρωτοκόλλου, σημαίνει ότι η υπηρεσία σου είναι υποχρεωμένη να σου απαντήσει. Είναι υποχρεωμένη. Λοιπόν, καμία απάντηση. Περνάνε 5 μήνες. Στέλνω μια δεύτερη επιστολή. Επαναλαμβάνω τα ίδια και λέω είστε απαράδεκτοι. Δεν μπορεί να σας στέλνει ένας στέλεχος του Δήμου μια επιστολή και να μην απαντάει κανένας. Βρισκόμαστε κάποια στιγμή με το Δήμαρχο, συζητούσαμε και έρχεται και η κυρία Βλάχου, η οποία της λέει μπροστά μου, είμαστε οι τρεις, και της λέει ότι ξέρεις, εχθές το βράδυ μας έστειλε μια δεύτερη επιστολή ο Δήμαρχος, ο Μαέστρος, και δεν θέλω να πω τι απάντησε η κυρία Βλάχου, δεν θα ήθελα, δηλαδή το θεωρώ απαράδεκτο την απάντησή της και σηκώθηκε και έφυγε. Ότι η δουλειά του αρχιμουσικού είναι αυτή, να γράφει επιστολές. Αυτή είναι η δουλειά μου, είπε η κυρία Βλάχου. Εσείς θεωρείτε ότι όλο αυτό έγινε επειδή δεν υπήρχε συνεννόηση? Δεν ξέρω, μπορείτε να ρωτήσετε την ίδια. Ή το δήμαρχο ή την αντιδήμαρχο. Εγώ σας εξιστορώ τα γεγονότα. Και φτάνουμε να καταφέρω να πείσω τον Χρήστο τον Νικολόπουλο να παραστεί στην καλοκαιρινή μου συναυλία και έχω ζητήσει δύο πράγματα από το ΔΟΠΑΒΣ. Μία εξέδρα 10x8 και μου κάνουν μία 6x5 όπου καθόμασταν όλοι έτσι, δηλαδή απαράδεκτη κατάσταση, και να μου κλείσουν ηχητικά, γιατί με την Νέγκα τα κλείσανε 3 μέρες πριν, κόντυψαν να πάθω εγκεφαλικό. Και λέω παιδιά, 2-3 μήνες πριν ενδιαφερθείτε, και το αφήσανε πάλι 2 εβδομάδες πριν, όπου έχουν φύγει όλοι οι ηχολήπτες μας και έχουν πάει στην Ίσυρο που ξαφνικά άνοιξε το πανηγύρι και έχουν συναυλίες κάθε εβδομάδα και μένω εγώ δίχως, και μου λέει δεν μπορούμε, άγωνος ο διαγωνισμός. Ναι, εγώ τι κάνω όμως, που έχω βγει έξω, που έχω ψάξει στα μαγαζιά, δώσ' μου 50 ευρώ, 50, εσείς κάνω το γύφτο. Βέβαια, ποιος τα μάζευε? Ποιος τα μάζευε, η διοίκηση? Εγώ. Ποιος τα μάζευσε? Για να πληρώσω τα έξοδα. Γιατί πήγα και στη Μαρίνα του Δήμου που μου είπαν ότι ίσως από εκεί μπορείς να βάλεις χορηγό τη Μαρίνα και να σε βοηθήσει. Ούτε και αυτή η αρνητική απάντηση. Και φτάνω για να το κλείσω. Και φτάνω λοιπόν στη συναυλία και 3 μέρες κάθομαι με το γιο μου το Λευτέρη και έχουμε λαλήσει, διότι παίρνουμε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, στη Ρόδο, στην Κάλυνο, παντού, και δεν μπορούμε να βρούμε ηχολήπτη να έρθει να μας καλύψει τη συναυλία. Έχουμε κλείσει εισιτήρια για τον Νικολόπουλο, για τη γυναίκα του, ξενοδοχεία, φαγητά, τα πάντα. Όλα οργανωμένα από την πλευρά μας. Ο ΔΟΠΑΒΣ 2 πράγματα και δεν τα έκανε και τα 2. Και βρίσκομαι τελευταία στιγμή στην Κάλυμνο ένα φίλο και γεμίζει το φορτηγό του και έρχεται το πρωί. Και από τις 5.30 ώρα είμαστε στην πλατεία. Και δεν έχει περάσει κανένα σαν να μου να πει πάρτε ένα μπουκαλάκι νερό, χριστιανοί μου που κάθεστε μέσα στον καύσωνα, και εμείς να παίρνουν φωτιά τα ηχεία, να μας λέει ο ηχολήπτης τρέξτε, βρείτε ομπρέλες, να έχω επιστρατεύσει φίλους, γονείς, παιδιών. Πουθενά όμως κανένας από το Δήμο. Ούτε εργάτης, ούτε υπεύθυνος, τίποτα. Στην επιστολή σας όμως είχατε αναφερθεί μόνο για την κυρία Βλάχου. Είχατε πει ότι ο κύριος Χατζηχριστοφής, σαν πρόεδρος του ΔΟΠΑΒΣ, ναι, σας έχει βοηθήσει και ήταν, ναι, δίπλα σας. Όσο ήταν στο κομμάτι του πολιτισμού.
Δηλαδή, ξεκινώντας, ήταν υπεύθυνος πολιτισμού ο κύριος Χατζηχρυστοφής, ο οποίος ήταν δίπλα. Δηλαδή, μας έλεγχε, έβλεπε τι χρειαζόμαστε, τι μπορούμε να κάνουμε, όλες τις προμήθειες, να κάνουμε αυτό, να πάρουμε συμπληρωματικές στολές, να πάρουμε τα αναλώσιμα υλικά να κάνουμε. Από τη στιγμή που έφυγε και μου ξεκαθάρισε ότι εγώ θα αναλάβω τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και η κυρία Βλάχου θα είναι πλέον στον πολιτισμό, καληνύχτα σας. Τίποτα. Αυτά είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πολλοί βιάστηκαν. Ή δεν ξέρω, θα μου πείτε εσείς αν ισχύει ή όχι. Να πούνε ότι όλο αυτό ο κύριος Πουλιού το κάνει επίτηδες, διότι μεγάλωσε, διότι πρόσφερε και τώρα είναι η σειρά να βολέψει το γιο του. Το άκουσα και αυτό και σε ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία. Λοιπόν, ο Λευτέρης όταν συζητήσαμε αν θα τον ενδιέφερνε μελλοντικά να αναλάβει αυτήν τη θέση, μου είπε ότι καταρχάς θα με ενδιέφερνε ίσως εάν γινόντουσαν διαφανείς διαδικασίες, αν προκηρύξουν τη θέση. Το να πούνε ότι έφυγε ο Θανάσης και βόλεψε το γιο, ξέχασέ το. Δεν υπήρχε αυτό. Εξάλλου ο Λευτέρης είναι και ένα άτομο το οποίο έχει δείξει τον επαγγελματισμό του, τον έδειξε στην Αθήνα την τελευταία δεκαετία και δεν ξέρω εάν τελικά ο Λευτέρης θα είχε το στομάχι να αντέξει αυτά που άντεξα εγώ. Αυτό δεν ξέρω. Βρισκόμαστε στη Βασιλείος Γεωργίου. Πόσες φορές, μαέστρο, έχετε περπατήσει και παρελάσει από αυτή εδώ την λεωφόρο? Δεν έχω χάσει παρέλαση ποτέ στη ζωή. Δεν έχω παρελάσει ποτέ με το σχολείο. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, δηλαδή από 9 χρονών, έκανα την πρώτη παρέλαση με τη φιλαρμονική, όχι εδώ όμως, μπροστά από την αστυνομία και το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Εκεί γινόταν η παρέλαση για αρκετά χρόνια και μετά... Εγώ δεν το θυμάμαι. Πού να το θυμάσαι. Και μετά, γι' αυτό έχω και μία ιστορική φωτογραφία σε εκείνο το σημείο στο επαρχείο από κάτω που είμαι 9 χρονών με το καπέλο μου, με τη στολή μου από την πρώτη μου παρέλαση. Και μετά μεταφέρθηκε εδώ ώστε να μπορεί καλύτερα ο κόσμος να τοποθετηθεί. Είναι μεγαλύτερη διαδρομή, αυξήθηκε ο κόσμος, κάνει παρέλαση και ο στρατός που δεν έκανε τότε. Υπάρχουν λάθη που έχετε κάνει κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σας πορείας? Σαν αρχιμουσικός ή γενικά? Σαν αρχιμουσικός. Πάντα υπάρχουν λάθη. Κάνεις λάθη και μαθαίνεις μέσα από τα λάθη σου. Θα σου πω τώρα σαν αρχιμουσικός, ας πούμε. Ενώ ήμουνα 19 χρόνια μαθητής φιλαρμονικής και κάναμε παρελάσεις, θυμάμαι στην πρώτη μου παρέλαση ως αρχιμουσικός, ο κόσμος από τον ενθουσιασμό του «Γεια σου Θανάση» άρχισα «Γεια» και έχει μια λακκούβα στο δρόμο και σκεδόν έπεσε. Σκεδόν, φανταστείτε τώρα, ο μουσικός μπροστά να ηγείται της παρέλασης ολόκληρης. Ναι. Πόσο δύσκολο είναι να είσαι μαέστρος, αλλά συνάμα να είσαι και δάσκαλος παιδιών που ξεκινούν σε μικρή ηλικία, 6, 7, 8 χρόνια. Εγώ θυμάμαι, ήμουνα τετάρτη δημοτικό να ξεκίνησα την φιλαρμονική. Πόσο αυτά τα δύο μπορούν να κουμπώσουν μεταξύ τους? Λοιπόν, η δουλειά του μαέστρου κανονικά είναι να κάνει τις ενορχιστρώσεις του, να κάνει τις πρόβες του, να κάνει τις εμφανίσεις. Είτε είναι παρελάσεις είτε συναυλίες. Δυστυχώς στην περιφέρεια, εμείς οι αρχιμουσικοί, έχουμε και το ρόλο του δασκάλου. Πρέπει να μάθεις το φλάουτο, το σαξόφωνο, την τρομπέτα, το τρομπόνι, τα κρουστά. Πρέπει λοιπόν να εκπαιδεύσεις όλη σου την ομάδα, άρα πρέπει να κάνεις και τον δάσκαλο. Όπου και αυτός είναι ένας ωραίος ρόλος που έχει άλλη ομορφιά. Άλλο να βγαίνεις και να διευθύνεις την ορχήστρα, έχει μία άλλη ομορφιά, και άλλο να έχεις τα πιτσιρίκια να μεγαλώνουν στα χέρια σου, γιατί εμείς μεγαλώνουμε τα πιτσιρίκια. Ένας καθηγητής στο γυμνάσιο θα έχει 3 χρόνια μαθητή του. Ένας καθηγητής στο λύκειο επίσης 3 χρόνια.
Εγώ έχω παιδιά τα οποία τα έχω από 8 χρονών, είναι σήμερα 38. Φαντάζεστε, έχουμε μία σχέση οικογενειακή που πολλοί τη ζηλεύουν. Αλήθεια σας λέω, τη ζηλεύουν αυτή τη σχέση, όμως αυτό υφίσταται. Δημιουργείς, είσαι δίπλα στο παιδί. Πρέπει να το συμβουλεύσεις. Πολλές φορές έρχονται σε μένα και ζητάνε συμβουλές που δεν τις ζητάνε από τους γονείς τους, γιατί ντρέπονται, γιατί δεν θέλουν, για οποιοδήποτε λόγο. Άρα έχεις και το βάρος της απάντησης και της συμβουλής που πρέπει να του δώσεις. Διότι αν είσαι λάθος, θα το καθοδηγήσεις λάθος αυτό το παιδί. Πατρική φιγούρα λοιπόν και στην Κλαρμονική. Είστε και μια πολύ ωραία οικογένεια. Τα είπαμε και πριν, θα τα ξαναπούμε. Μια υπέροχη σύζυγο και τρία παιδιά. Θέλω λίγο να μου πείτε για αυτόν τον Θανάση. Λοιπόν, ωραία. Άφησα απ' έξω λοιπόν την κόρη μου. Τις δύο γυναίκες της ζωής σας. Και τη σύζυγό μου, ακριβώς. Λοιπόν, η σύζυγός μου, εκτός του ότι είναι νευρολόγος γιατρός, σπούδασε και 7 χρόνια παίζει κλασικό βιολί. Να, κάτι που δεν το είναι. Γνωρίζω. Βέβαια, ακριβώς. Απλά έχει μπει σε μία μουσική οικογένεια που λέει, παιδιά, παίξτε εσείς τη μουσική και αφήστε με εμένα στην ησυχία μου. Να την απολαμβάνω. Ωραία. Λοιπόν, η Δε Μαρία ξεκίνησε, έκανε μερικά μαθήματα κλασικής κιθάρας, μετά στη φιλαρμονική ξεκίνησε κλαρινέτο μαζί με τις συμμαθήτριές της, όμως την κέρδισε το τραγούδι και έχει γίνει μία πολύ ταλαντούχα και αξιόλογη τραγουδίστρια. Και είναι και πάρα πολύ καλό παιδί, οφείλω να πω εγώ από το λίγο που το γνωρίζω. Και μητέρα της εγγονής μου, της Αθανασίας. Πώς είναι ο ρόλος σας σαν παππούς? Λοιπόν, αυτό που ακούμε χρόνια, ότι το παιδί του παιδιού μου, δύο φορές παιδί μου, δεν το νιώθεις αν δεν είναι στη στιγμή όπου ξαφνικά θα έρθει ένα νέο μέλος που λέγεται εγγονή και τότε την κρατάς στην αγκαλιά σου και νομίζω ότι κρατάς την κόρη σου. Δεν περιγράφεται αυτό το συναίσθημα. Έχω γίνει και πολύ ευσυγκίνητος από τότε. Με το παραμικρό τρέχουνε. Πόσο σημαντικός ήταν ο σταθμός στη ζωή σας και μια φιγούρα γυναικεία που νομίζω ότι είναι πάντα σε κάθε βήμα εκεί και δεν είναι άλλη από τη μητέρα σας? Τι να πούμε τώρα για την αρχοντία. Σε όλη μου τη ζωή η κολόνα, το στήριγμα μέχρι σήμερα. Αυτή η φροντίδα της μάνας πια της Ελληνίδας που είμαι 64 χρονών και θα μου πει γιατί δεν φοράς ζακέτα παιδί μου, θα κρυώσεις. Και λέω μητέρα, έλεος ας πούμε, όμως αυτή είναι η αρχοντία. 28 Οκτωβρίου, σε λίγες μέρες, τελευταία σας παρέλαση. Πώς θέλετε να σας θυμάται ο κόσμος? Έτσι όπως είμαι. Έτσι όπως είμαι αυτή τη στιγμή. Θα είναι αρκετά φορτισμένη αυτή η παρέλαση. Μας έχουν πλαισιώσει αρκετοί παλιοί μαθητές, συμμαθητές μου, παλιοί μαθητές μου από τους πρώτους θέλουν να παρελάσουν τη Μη Σένεκε. Οπότε νομίζω ότι θα υπάρχει πολύ συγκίνηση σε αυτήν την παρέλαση και θέλω μέσα από αυτό το ρεπορτάζ, από την εκπομπή σου, να προσκαλέσω και τους κόους να έρθουν στην παρέλαση, να χειροκροτήσουν αυτά τα παιδιά που τόσα χρόνια προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους σαν να είναι στρατιωτάκια και που τόσο πολύ τα έχουν αγαπήσει. Να έρθουν λοιπόν να τα χειροκροτήσουν. Και εμείς με τη σειρά μας να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο. Εγώ θα ήθελα άλλες 2 ώρες για αυτή την κουβέντα και πραγματικά δεν νομίζω ότι έχουμε κι άλλο να πούμε, διότι δεν θέλω να είναι η τελευταία φορά που τα λέμε και είμαι σίγουρη δεν θα μου χαλάσετε χατήρι, αλλά θέλω να κλείσετε εσείς όπως θέλετε, να κοιτάξετε την κάμερα και ο χρόνος είναι δικό σας, να πείτε στον κοακό λαό ό,τι εσείς επιθυμείτε. Λοιπόν, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κοακό λαό που με στήριξε, που στήριξε αυτήν την ομάδα της Φιλαρμονικής όλα αυτά τα 28 χρόνια, που ξεκινήσαμε δειλά με 7 παιδιά που βρήκα τότε το Σεπτέμβριο του 1995 στη Φιλαρμονική και σήμερα σε όλα τα τμήματα της Φιλαρμονικής υπάρχουν 102 παιδιά.
Να ευχαριστήσω λοιπόν αυτόν τον κόσμο που όταν κάνουμε συναυλίες στην αίθουσα του Κολοσσού που παίρνει 1000 άτομα, υπάρχουν και άλλοι 200 οι οποίοι στέκονται, και αυτό σημαίνει ότι κάτι κάναμε καλά σε αυτήν την περίοδο και έτσι ο κόσμος μας αγάπησε και μας στήριξε. Ένα ευχαριστώ σε όλους τους γονείς που μου εμπιστεύτηκαν τα παιδιά τους σε αυτήν την τρυφερή ηλικία των 8, 9 και 10 ετών, και να αποχαιρετήσουμε και να ευχηθούμε ο επόμενος αρχιμουσικός να είναι δυναμικός, να αγαπάει τα παιδιά και να μπορέσει να πάει τη φιλαρμονική ένα βήμα παραπάνω από εκεί που την πήγα εγώ.